Μετά τις άδειες καρέκλες, άδεια παπούτσια. Πρόκειται για βουβή διαμαρτυρία της Οδενής στην πλατεία Ελευθερίας, η οποία γέμισε με εκατοντάδες ζευγάρια παπούτσια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι έχουν μείνει ξεκρέμαστοι στη διάρκεια της πανδημίας. Η έλλειψη ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Στη δράση αυτή συμμετέχουν και τα 45 μέλη σωματεία της Ομοσπονδίας μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 250 παπούτσια. Εμείς ζητάμε να ανοίξουν όλοι οι επαγγελματίες. Αλλά θα πρέπει να παρθούν μέτρα προφύλαξης για τους επαγγελματίες αυτούς. Σήμερα ο Σύνδεσμος Επισυνδεσμού και Διασκέδασης, στον Ομίου Ηρακλείου, συμμετέχει και αυτός ενεργά σε αυτή τη βουβή διαμαρτυρία, όπου στέλνουμε ένα μήνυμα για την ενίσχυση και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που πραγματικά έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα όλοι. Και κοιτάμε να βρούμε τρόπους δραστικούς και μέτρα τέτοια, τα οποία να μπορούν να μας κάνουν βιώσιμο την επόμενη μέρα. Φτάνει πια! Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας, όχι άλλα λουκέτα, ανέγραφα σαπανό επαγγελματίες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα ρευστότητας και όχι μόνο, αλλά και στο δύσκολο στοίχημα της επόμενης μέρας για τις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει να έρθουμε σε μια κανονικότητα, να βοηθηθεί ο κλάδος των επαγγελματιών σε όλα τα πλάτη και μη και όσο αφορά την οικονομία, γιατί θα πρέπει να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην κανονικότητα της επόμενης μέρας. Τα μέτρα δεν συμβαδίζουν με το ρυθμό των κρουσμάτων. Το ότι τα lockdown είναι απανωτά και το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση συζητάει να ανοίξει τις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχουν δεδομένα και η προστασία των επαγγελματιών που θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα μας βρίσκει αντίθετους. Είναι ήδη το ποσοστό της ανεργίας πάρα πολύ μεγάλο και πολύ φοβόμαστε ότι ο επισετισμός που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους δυστυχώς την επόμενη μέρα δεν θα μπορεί να τους διατηρήσει τις θέσεις τους. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει άμεσα να μας στηρίξουν και να βρουν τρόπους για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά προσφέρουν τόσο πολλά στην τοπική οικονομία μας. Τόνισαν την ανάγκη να παρθούν μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του εμβολιασμού, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε όλους όσους εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Και αυτό που θα πρέπει να δοθεί το επόμενο διάστημα είναι να εμβολιαστούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι με τον τουρισμό. Άμεσα ή έμεσα. Στην πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία και από άλλα σωματεία. Πάρτε μέτρα τώρα για την προστασία της υγείας και του εισοδήματος, ανέγραφαν σε πανό. Εμείς διαμαρτυρόμαστε ουσιαστικά για να διασφαλιστεί το εισόδημά μας, το οποίο είμαστε ουσιαστικά ένα χρόνο χωρίς δουλειά. Με τσακισμένο εισόδημα πρέπει να ζούμε με το επίδομα ή χωρίς καθόλου επίδομα. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στον κλάδο που δεν έχουν μπει στο επίδομα αναστολής, γιατί είτε ήταν μαύρα είτε δεν δούλευαν για να μπουν. Το Σωματείο των Επιλοξιλουργών πήρε απόφαση με φυσική παρουσία να διαμαρτυρηθεί σήμερα εδώ, που εδώ και ένα χρόνο ζουν δραματικές καταστάσεις, ζουν με κλειστά μαγαζιά, δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους.